Επιστρέψαμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και τώρα θα καλησπερίσουμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Αλέξανδρο Δρεμεντζόπουλο, για να δούμε τι γίνεται με τους λιμνάζοντες φοιτητές. Έγιναν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα, κύριε Δρεμεντζόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίση. Λοιπόν, έγιναν οι ανακοινώσεις σχετικά με τους λιμνάζοντες φοιτητές, τους γνωστούς αιώνιους φοιτητές, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Και να μας περιγράψετε λίγο τα μέτρα, κύριε Δρεμεντζόπουλε. Κύριε Χατζημίση, εάν δεν ληφθούν αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν αποφασίσει τελικά μετά από συνεννόηση του Υπουργού με τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, 31 Αυγούστου θα έπρεπε να έχουμε μια αυτόματη διαγραφή ως εφαρμογή του νόμου όλων των λιμναζών, των φοιτητών όπως τους αποκαλέσατε. Αυτό λοιπόν που έχει ληφθεί τώρα ως μέτρο είναι να δοθεί μια τελευταία διπλή ευκαιρία σε όλους όσους επί πολλά έτη φοιτητές έδειξαν ένα ενδιαφέρον την τελευταία διετία. Δηλαδή συμμετείχαν σε μια εξεταστική διαδικασία ή κάναν μια εγγραφή, όπου δηλαδή πραγματικά τα δύο τελευταία διδακτικά έτη δείξαν ότι ενδιαφέρονται. Έτσι λοιπόν, άρα μιλάμε, κύριε Δρεμεντζόπουλε, για να το ξεκαθαρίσουμε, για το 2012-2013 και 2013-2014. Ωραία. Ακριβώς. Εάν κάποιος από τους φοιτητές αυτούς συμμετείχε σε μια εξεταστική περίοδο, έχει αυτόματα τη δυνατότητα σε δύο πλήρεις εξεταστικές περιόδους, το Σεπτέμβριο και τον επόμενο Φεβρουάριο, να ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του και να πάρει το πτυχίο του. Το ίδιο ισχύει και για αυτούς που έχουν τελειώσει τις εξετάσεις τους, αλλά έχουν μείνει σε εκκρεμότητα το να παραδώσουν τις διπλωματικές ή πτυχιακές εργασίες ή να κάνουν την πρακτική τους άσκηση όπου απαιτείται. Η πρακτική, κύριε Δρεμεντζόπουλε, μετράει για να μπορεί ένας φοιτητής να έχει αυτή την ευκαιρία? Δηλαδή ένας που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια, μέσα σε αυτά τα έτη, την πρακτική του, μετράει για να πάρει την τελευταία ευκαιρία? Εάν δεν είχε παρουσιαστεί ή δεν είχε δώσει κάποια δραστηριότητα εντός του Πανεπιστημίου, προφανώς δεν μετράει. Απλά, εάν είχε ολοκληρώσει πριν από αυτά τα χρόνια τις εξετάσεις του και του είχε μείνει μόνο η πρακτική για παράδοση, για να την υλοποιήσει, τότε μπορεί να συμμετέχει και να πάρει το πτυχίο του. Μιλάμε βεβαίως για ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών και κυρίως... Να μιλήσουμε λίγο με νούμερα. Ναι. Με μια πρώτη εκτίμηση πρόκειται για 170.000 φοιτητές. Από αυτούς 120 είναι στα ΕΗ και 50.000 είναι στα ΤΕΗ. Τώρα, πάλι κατά προσέγγιση από τις Βρετανικές αρχές, αυτό που προκύπτει είναι ότι περίπου το 90% δεν συμμετείχε την τελευταία διετία σε καμία δραστηριότητα από τα ΕΗ και περίπου το 60% από τα ΤΕΗ. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι που έχουν αυτή τη δραστηριότητα θα μπορούν να προχωρήσουν στις δύο εξεταστικές που τους δίνονται για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Πλήρη εικόνα θα έχουμε εντός των επόμενων ημερών, όπου πια τα πανεπιστήμια θα ολοκληρώσουν την αυτόματη διαγραφή. Ο νόμος έλεγε ότι 31 Οκτώβου, κύριε Χατζημίση, θα έπρεπε να διαγραφούν όλοι. Εμείς δίνουμε πια μια ευκαιρία ακόμα, και μάλιστα μια ευκαιρία η οποία είναι, να σας πω, δύο εξεταστικές περίοδοι, αρκετά μεγάλη ευκαιρία για ένα νόμο που έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μετά από παρατάσεις και διαρκείς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, κύριε Δρεμεντζόπουλε, ότι ο Υπουργός Παιδείας μεταβάλλεται σε κυνηγό φαντασμάτων με τις διαγραφές φοιτητών, όπως ακριβώς είχε πράξει στο παρελθόν και με τις ολοθετικές γυναίκες, ο κύριος Κουράκης συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε κάτι, κύριε Χατζημίση, το να κάνεις αντιπολίτευση σήμερα στη χώρα μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά παράλληλα όμως καταντάει και πραγματικά άνευ ουσίας και είναι μόνο μια κίνηση εντυπωσιασμού. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τι θα ήθελε δηλαδή, να έχουμε πανεπιστήμια με πραγματικά φοιτητές φαντάσματα? Άρα δεν μιλάμε για κυνηγούς φαντασμάτων, μιλάμε για υποστηρικτές φαντασμάτων από την άλλη μεριά. Κύριε Δρεμεντζόπουλε, ένα κάτι τελευταίο. Τι γίνεται με τις βάσεις? Τη Δευτέρα θα ξέρουμε πότε θα ανακοινωθούν. Υπολογίζουμε ότι στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε την ανακοίνωση. Ακριβή ημερομηνία όμως, κύριε Δαντζημίση, θα σας δώσουμε τη Δευτέρα από το Υπουργείο. Εκτιμώ ότι περί τα μέσα της εβδομάδας θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Μπάσα. Λοιπόν, θα τα πούμε βεβαίως και τότε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρεμεντζόπουλε. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.